Και στην υγεία, με τη Δέσποινα Βλεπάκη, θα σταθούμε στις ανακοινώσεις που έκανε ο Υφυπουργός της Υγείας, ο κύριος Κοντοζαμάνης. Πέρα από τις μάσκες που υπόθηκαν αρκετά, έχουμε μια σημαντική εξέλιξη για τα χειρουργεία. Αφορά πάρα πολύ κόσμο, Δέσποινα. Μας έδωσε το χάρτη της επόμενης μέρας, ακριβώς από Δευτέρα. Ξεκινά σταδιακά η λειτουργία των τακτικών χειρουργείων που δεν μπορούν να γίνουν εδώ και πάρα πολύ καιρό, αλλά και των τακτικών εξωτερικών ιατρίων με τα μέτρα όμως απαραίτητα και τις αποστάσεις, καθώς είναι και μέρη τα εξωτερικά ιατρία που υπάρχει συγχρονισμός. Θα πρέπει να το σημειώσουμε αυτό και θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί όλοι μας. Τώρα, έδωσε αναλυτικά το χάρτη της επόμενης μέρας ο Υπουργός Υγείας όσον αφορά τη λειτουργία του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Καταρχήν, τα νοσοκομεία συνεχίζουν κανονικά τη λειτουργία τους ως έχουν. Ενώ σε όλα τα νοσοκομεία της χώρας θα υπάρχει διαλογή των ύποπτων κρουσμάτων όπως και αυτήν την περίοδο. Οι ΜΕΘ COVID παραμένουν σε ετοιμότητα, ενώ τα τρία νοσοκομεία που είναι αποκλειστικά για κορονοϊό θα συνεχίσουν να είναι. Αυτά είναι η Παμακάριστος, η Αγία Βαρβάρα και το Νίμις. Τώρα, σε κάθε νοσοκομείο της χώρας ορίζονται κλινικές ετοιμότητας για τον κορονοϊό, καθώς η μάχη δεν έχει τελειώσει, να μην το ξεχνάμε αυτό. Mm-hmm. Στα μεγάλα αστικά κέντρα, κέντρα υγείας θα είναι αποκλειστικά για τον κορονοϊό. Εμείς βλέπουμε παράλληλα, Δέσποινα, τα μέτρα που εξήγηλε ο κύριος Κοντοζαμάνης για την επόμενη μέρα. Είδαμε τα ιατρία, είδαμε τους διαγνωστικούς ελέγχους, το μοριακό έλεγχο, την νήξη που έκανε, ναι. Για τις μονάδες εντατικής θεραπείας που υπάρχει σχεδιασμός ώστε να είναι περισσότερες την επόμενη μέρα, ήθελα να σας πω. Είναι σχεδιασμός του Υπουργείου Υγείας mm-hmm. αυτός. Ενώ, όπως είπες, η στρατηγική της επόμενης μέρας είναι να γίνουν περισσότεροι έλεγχοι, περισσότεροι μοριακοί έλεγχοι για τον κορονοϊό. Καταρχήν στους υγειονομικούς, γιατρούς και νοσηλευτές, αλλά και στις επαθείς ομάδες, ενώ θα υπάρχουν και αρκετά τεστ αντισωμάτων και αναζητούνται και τα αξιόλογα rapid test που και αυτά θα χρησιμοποιηθούν για επιδημιολογικούς λόγους στον πληθυσμό. Να δούμε σε τι ποσοστό ανοσίας βρισκόμαστε. Σε ευχαριστούμε πολύ, Δέσποινα.